θα κάνουμε. Εμείς, με αυτά που έχετε ακούσει, κύριε Κοκκοίδη. Όχι, αυτά που έχουμε ακούσει μεταβάλλονται μέρα με την ημέρα. Πρέπει να οριστικοποιηθούν και να αναγγελθούν από τον Πρωθυπουργό, να δούμε ποια θα είναι, ποιο είναι το στίγμα της πορείας της χώρας και υπεύθυνα να τοποθετηθούμε. Δηλαδή, ποια είναι εκείνο που, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι εμείς θέλουμε. Με πρόλαβε ο κ. Τζαβάρας, όπως πρέπει κάθε Έλληνας να το θέλει αυτός, να επιτύχει η κυβέρνηση. Διότι οι συνέπειες αποτυχίας θα βαρύνουν όλους μας, τα παιδιά μας, τους πάντες, όλη τη χώρα. Άρα λοιπόν, εφόσον οι προγραμματικές δηλώσεις είναι σε μια κατεύθυνση η οποία θα καθορίσει μια πορεία εξόδου, οριστικής εξόδου από την κρίση, φυσικά και θα στηρίξουμε την κυβέρνηση και θα ψηφίσουμε τις προγραμματικές δηλώσεις. Εάν αυτό δεν επιτυγχάνεται. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Μια μεταβολή που εντοπίσατε αυτά τα 24 ώρα, κύριε Σκόπο. Ορίστε. Μια μεταβολή που, εντοπίσατε. Μεταβολή. Ναι, δεν, δεν είπαμε για το χρέος. Αποκρατικοποίησης. Πάρα πολλές είναι αυτές. Πρέπει να γίνουν πιο συγκεκριμένες. Κρατικοποίηση είναι αντιφατικά τα μηνύματα. Είναι αντιφατικά. Πρέπει και αυτό να συντονιστεί το κυβερνητικό δέσπα, έργο. Δέσπα. Να δούμε την κατεύθυνση που θα ακολουθεί. Καλά, πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα ψηφίσετε μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ποιον πρόεδρο? Όποια υποψηφιότητα καταθέσει. Ή έχετε... Μα είναι λογικό αυτό το πράγμα. Δημήτρη Αβραμόπουλο. Εγώ πιστεύω, τώρα θα σου πω μια προσωπική γνώμη, γιατί δεν έχει συνέλθει κτλ. Εγώ πιστεύω ότι η πορεία και η υπευθυνότητα που έχει δείξει ο κ. Αβραμόπουλος, και αυτό έχω καταλάβει εγώ από τις δηλώσεις του, δεν θα του επιτρέψουν. Δεν το ξέρατε να... αυτό όμως προεκλογικά, ή προτείνατε άλλον. Ούτε μισό με λεπτό. Μισό λεπτό, γιατί δεν με προλαβαίνετε, γιατί ίσως θέλω να πω κάτι διαφορετικό. Εγώ πιστεύω ότι ο κ. Αβραμόπουλος τελικώς δεν θα εγκαταλείψει ένα τόσο νευραλγικό πόστο για την Ελλάδα. Ξέρετε τι το εκτιμάτε. Έχετε πληροφόρηση? Το εκτιμώ και από δηλώσεις που είχε κάνει και τα λοιπά. Είμαι επίτροπος, είπε την τελευταία φορά. Έχουμε ένα εξαιρετικό χαρτοφυλάκιο που μας αφορά. Είναι πολύ ελληνικό εντός εισαγωγικών. Και εάν εγκαταληφθεί αυτό το χαρτοφυλάκιο, δεν θα το βρούμε μετά, διότι αν πάει άνθρωπος από την κυβέρνηση και τα λοιπά που δεν έχει εμπειρία, εκεί υπάρχει ένα πρωτόκολλο, δεν θα πάρει αυτό το χαρτοφυλάκιο. Περνάει και από τη Βουλή, από την Ευρωβουλή. Ακριβώς, θα κάνει ανασχηματισμό ο Γιουνκέρ. Είναι σημαντικό αυτό. Δεν πρόκειται να το πάρει. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι ο κύριος Αβραμόπουλος δεν θα εγκαταλείψει αυτό το σημαντικό, σημαντική υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει στη χώρα αυτή. Έτσι.